Από ό,τι φαίνεται, θα συνεχίσουν να υπάρχουν οι πανελλαδικές εξετάσεις ως πύλη εισόδου στην ανώτατη εκπαίδευση, καθώς δεν καταργούνται όπως αυτό συζητείται. Ο πρόεδρος του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Γεράσιμος Κουζέλης, σημείωσε την Πέμπτη ότι οι εξετάσεις παραμένουν και τη βαθμολογία του καθηγητών του σχολείου θα είναι παράγοντας στη διαμόρφωση της επίδοσης του μαθητή για τα ΙΕ. Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής είναι ένα συμβουλευτικό όργανο που έχει το Υπουργείο Παιδείας, ούτως ώστε να χαράζει την εκπαιδευτική πολιτική της πολιτικής ηγεσίας, όπως την αντιλαμβάνεται και την αισθάνεται η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου. Προφανώς συνεκτιμά όλες τις απόψεις των φορέων που εμπλέκονται στο θέμα των εξετάσεων, κοστολογεί, από εκεί και πέρα αποφασίζει το Υπουργείο και εμείς ως διοικητικοί προϊστάμενοι εκτελούμε τις εντολές του Υπουργείου. Από εκεί και πέρα οι εξετάσεις είναι κάτι που ισχύει εδώ και τόσα χρόνια. Φαντάζομαι ότι τίποτε δεν μπορεί να γίνεται αβασάνιστα ή χωρίς διάλογο με την κοινωνία. Νομίζω λοιπόν ότι από εκεί και πέρα θα εξεταστούν όλες οι παράμετροι και θα έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Ο κύριος Κουζέλης εκαθάρισε ότι δεν θα υπάρξει καμία μεταβολή στα μαθήματα κατά την ερχόμενη σχολική χρονιά 2017-2018, ενώ οι μεταβολές θα ξεκινήσουν από το σχολικό έτος 2018-2019. Οι τελικές αλλαγές είναι προγραμματισμένες για το 2019-2020, οπότε αναμένεται να εφαρμοστεί και το νέο σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Πάντως, σε δηλώσεις του στην Αυγή, ο Υπουργός Παιδείας Κώστας Γαβρόγλου τόνισε πως το σημερινό καθεστώς των πανελλαδικών εξετάσεων θα είναι σύντομα παρελθόν, καθώς σύντομα θα κατατεθεί πρόταση από πλευράς του Υπουργείου, βάσει της οποίας από τη δομή του Λυκείου και την ενίσχυση του Εθνικού Απολυτηρίου θα μπορούν οι μαθητές να έχουν πρόσβαση στη τριτοβάθμια εκπαίδευση. Αλλά οι τελευταίες δύο τάξεις του Λυκείου δεν υφίστανται παιδαγωγικά και εκπαιδευτικά. Αυτό έχει τεράστιες επιπτώσεις στη νέα γενιά. Έχει τεράστιες ψυχολογικές και προσωπικές επιπτώσεις. Έχει τεράστιες παιδαγωγικές και εκπαιδευτικές επιπτώσεις. Επιτέλους θα πείτε ναι ότι αυτό είναι το πρόβλημα. Διότι αν πούμε ότι αυτό είναι το πρόβλημα, τότε από τη λύση του θα δούμε τι είδους εισαγωγικές εξετάσεις θα προκύψουν.